Οι τραγικές συγκυρίες κέρδισαν στο παιχνίδι του 22χρονου με το θάνατο. Ο Μιχάλης Αριστίδου είχε επιστρέψει χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στο Φινί μετά από διασκέδαση. Βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και έφυγε με προορισμό το νοσοκομείο Κυπερούντας γιατί δεν αισθανόταν καλά. Παρά τις εκκλήσεις της μητέρας του, να περιμένει να ξημερώσει αφού οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ στους δρόμους προς αναζήτησή του βγήκαν και συγγενείς. Λίγα λεπτά προτού εντοπιστεί το παιδί της, η κάμερα του Μέγκα αποτύπωνε την αγωνία της μάνας. Υπολογίζω να μην έπεσε σε κανέναν γκρεμό. Ήταν κακοκαιρία. Επειδή ήταν πιωμένος, μπορεί να έπεσε μπουν. Με τον πιο τραγικό τρόπο επαληθεύτηκε το μητρικό της ένστικτο. Κοιτάξαμε δεξιά αριστερά, βάζαμε τα βουνά, βάζαμε τους κρεμούς, κοιτάξαμε τα πάντα. Το μόνο το ένδειξαμε στον ίδιο σημείο που είχαμε άξιδα πριν 2-3 μήνες. Είδα το αυτοκίνητο του, δεν ξέρω ότι ήταν μέσα. Ύστερα με κουβέντα όχι 4 μέρες που λείπει, 2 μέρες. Και ότι ήταν αυτοκίνητο, ήρθαμε κάτω μαζί με το τράκτορ και βράμε τον νιάμι. Ο άτυχος νέος βρισκόταν νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Παρεξέκλειναν της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι του ύψους περίπου 1,5 μέτρου και βία προσέκρουσε σε δέντρο. Στη σκηνή όπου συνέβη το φοβερό δυστύχημα έσπευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία, άνδρες οι οποίες απεγκλώβησαν τον άτυχο νέο από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Συγγενείς και συγχωριανοί, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο του δυστυχήματος, λύγησαν όταν διαπίστωσαν ότι ο Μιχάλης ήταν νεκρός. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άτυχος νέος αγνόησε τον κίνδυνο που έκρυβε η ολισθηρότητα του δρόμου και έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, αφού το μιλίμετρο σταμάτησε στα 154 χιλιόμετρα, αφού έκοψε το νήμα της ζωής του στα 22 του χρόνια.